Δεν είχε παντρευτεί, δεν είχε παιδιά, τίποτα. Ήταν μόνη της. Και πώς μάθατε ότι η περιουσία της άλλαξε χέρια? Εγώ το κατάλαβα όταν πέρασα κάποια μέρα από το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο είδα και το χτίζανε, το φτιάχνανε, το μεταποιούσανε. Οπότε εκεί απάνω κάτι ψηλιάστηκα, κάτι είπα δεν πάει καλά. Το σπίτι αυτό το ακίνητο, το περιού ο λόγος, εγώ η διεισόμαση είχα δει ότι είχε γύρω στις 30 ίσως και περισσότερες λίρες χρυσές και κοσμήματα. Και είχε και περιουσία στο χωριό Παραθαλάσσιο. Ναι, δεν θα αναφέρω το χώρο. Okay. Είχε και σπίτι, είχε και χωράφια, είχε και γενιές. Αυτά που ξέρω εγώ. Μάλιστα. Μπορεί να είναι και άλλα, γιατί ήταν τόσο κρυψίνος και τόσο ιδιότροπος και τόσο μυστικοπαθής, οφείλω να το καταθέσω, που ό,τι είχε και δεν είχε, το ξέρω αυτή και η ψυχή του. Έμεινε 3 χρόνια, το 14 μέχρι το 17 που πέθανε, το οποίο δεν με πληροφορήσανε ότι πέθανε, ούτε ξέρω που έχει ταφεί. Είδα ένα γνωστό στον δρόμο το Φλεβάρι του 19 και μου είπε ότι μου λέει συλληπιτήρια. Λέω γιατί, γιατί έτσι και έτσι πέθανε η τάδε. Πότε πέθανε, όχι τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν, του 18 δηλαδή, τα προηγούμενα του 17. Λοιπόν, εγώ είχα στείλει τότε, επειδή είχα στο σπίτι μου βαριά περίπτωση αρρώστιας, πολύ βαριά περίπτωση που με χρειαζόταν 28 ώρες το 24ωρο, είχαμε κάνει μια απόπειρα με ένα άλλο συγγενικό πρόσωπο που μένει εκτός νομού Χανίων να τη φέρουμε σε μια δομή πιο κοντά να μπορώ να πετάγω. Λοιπόν, έπρεπε να περάσει να γίνει μια εισαγγελική τέλος πάντων πράξη, δεν ξέρω πώς να τα πω. Πήγε ψυχίατρος να κάνει τη διάγνωση γιατί έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε. Είδε πως η γυναίκα έχει άνοια και μετά έπρεπε να προβώ σε δικαστικές διαδικασίες. Δεν προέβη το λέω πρώτο, διότι δεν είχα χρήματα. Όταν δεν έχεις χρήματα, πόλεμο δεν κάνεις. Θέλω να καταγραφεί αυτό. Να σπάσει το απόστημα. Αρκετή βρώμα επικρατεί στην κοινωνία που ζούμε και πολύ σκοτάδι. Ο καιρός είναι να λάμψει και το φως.